Ένας 30χρονος συγκαταλέγεται από το πρωί στην θλιβερή λίστα των θυμάτων από τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα που σημειωτέων δεν φορούσε προστατευτικό κράνος οδηγούσε μοτοσικλέτα που συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό όχημα στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ιερά Πέτρας Βιάννου. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, αυτή τη φορά στην Ιερά Πέτρα. Νεκρός ανασύρθηκε νεαρός δικυκλιστής ηλικίας 30 ετών, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λασιθίου, το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ιερά Πέτρας Βιάννου. Το ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας Έλληνας 40 ετών συγκρούστηκε με τοπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 30χρονος Έλληνας. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο νεαρός δικυκλιστής. Ο 30χρονος, όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία, δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ επισημαίνεται πως του είχε αφαιρεθεί και η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω τροχονομικών παραβάσεων. Προανάκριση για το νέο αυτό τροχαίο σε δρόμο της Κρήτης διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ιερά Πέτρας.